Λοιπόν, στην περίπτωσή μας λοιπόν έχουμε ένα σύστημα το οποίο διεγείρουμε με μία συχνότητα ω, είπαμε, ανακεφαλαιώνω τώρα, και παράγεται μία αντίδραση, απόκριση, η οποία έχει ένα πλάτος που εξαρτάται από την ω με την οποία διεγείραμε και μία φάση η οποία πάλι εξαρτάται από την ω με την οποία διεγείραμε. Και αυτό το απέδειξα για ένα κύκλωμα RL, όπως θα θυμάστε, ένα πολύ βασικό δηλαδή, και επίσης το απέδειξα και στη μεγάλη εικόνα εδώ πέρα για μία μεγάλη διαφορική νιωστής εν τάξης. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν τώρα είναι να τα βάλουμε όλα αυτά λίγο σε μία σειρά. Με λίγα λόγια, τι κάνω τελικά, γιατί τόση ώρα μιλάω μία μισή ώρα, αλλά θα πρέπει να ξέρω στο τέλος τι έχω καταλήξει να συγκρατώ. Και συγκρατώ τα ακόλουθα. Εδώ προσέξτε όλοι. Πρώτον, να το θέμα που έχω. Δεύτερον, εφόσον δουλεύω, εργάζομαι, στο J ωμέγα, στη γλώσσα J ωμέγα, στο μηγαδικό πεδίο, συγγνώμη, στην συχνότητα, στο πεδίο συχνότητας, πες το πως θες, τότε, για το ωμέγα που διεγείρω, που εισάγω, τι θα έχω. Θα έχω από τη διαφορική εξίσωση, θα έχω μία σχέση εξόδου προς είσοδο, η οποία θα είναι όπου παράγωγος J ωμέγα στην κάπα το βαλαδό, στην κάπα. Ναι, όπως τα είπαμε. Επομένως, και αυτό το πράγμα θα είναι το Y του J ωμέγα προς U του J ωμέγα. Άρα, και αυτό το πράγμα θα είναι ένας μηγαδικός αριθμός. Ή αλλιώς θα είναι το μέτρο του επί τη φάση. Συμφωνείτε μέχρι εδώ, δεν έχω πει τίποτα καινούριο. Το μόνο που θα πρέπει να κάνω κάθε φορά, ποιο είναι, για το ωμέγα που έβαλα, 10, 100, 1000, 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω, να πάω να κάνω την αντικατάσταση, να βρω πόσο είναι το με, να βρω αυτό με νούμερα, ποιο είναι το μέτρο του, ποιο είναι η φάση του. Ναι, κατανοητό. Και πώς θα βρω το τελικά το Y του T. Μα δεν έχω αυτό εδώ. Το Y του T λοιπόν θα είναι το GJ ωμέγα που πήρα επί το UJ ωμέγα. Χιαστή ρε παιδιά. Μηγαδικός αριθμός. Το φανταστικό μέρος και τελείωσα. Το φανταστικό μέρος και τελείωσα. Αυτό δεν έκανα και με το RL κύκλωμα που έβγαλα το IJ ωμέγα, αντικατέστησα και στο τέλος μου είναι το κομματάκι από το J και μετά. Στο RL κύκλωμα. Με αυτόν εδώ, με αυτά τα τρία βασικά βήματα, αυτή εδώ είναι η αρμονική συνάρτηση μεταφοράς. Έχετε υπόψη σας ότι η έννοια της συνάρτησης μεταφοράς στα ΣΑΕ είναι τόσο σημαντική όσο και η διαφορική εξίσωση στα μαθηματικά, με λίγα λόγια. Δέλτα ε διαφορική εξίσωση, σίγμα μη συνάρτηση μεταφοράς. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά μπορώ να λύσω οποιοδήποτε πρόβλημα στο πεδίο της συχνότητας με τα τρία απλά βήματα. Εντάξει, τα οποία τα ανέλησα και μόλις προηγούμενα εξ ολοκλήρου. Άρα, να μερικά συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα, αυτό που έλεγα τόση ώρα, ότι αν έχεις ένα σύστημα που περιγράφεται από κάποια διαφορική εξίσωση, γραμμική διαφορική, προσοχή, τότε
Αν το τροφοδοτήσεις εσύ με μυτονοειδές σήμα, συγκεκριμένη συχνότητα, αποκρίνεται πάλι με μυτονοειδές σήμα, ίδια συχνότητα, αλλά αλλάζει το πλάτος της απόκρισης και η φάση, ανάλογα με τη συχνότητα που βάλεις. 50 φορές το έχω πει αυτό σήμερα. Δεύτερο. Μπορώ πολύ άνετα με το τρίκ που είπαμε να πάρω την σχέση εισόδου, συγγνώμη, εξόδου από πάνω, είσοδο από κάτω, απλά αντικαθιστώντα παραγωγού με J ωμέγα εις την δύναμη της παραγωγού, συντάξης παραγωγού. Και αυτή η σχέση ονομάζεται αρμονική συνάρτηση μεταφοράς. Τρίτον, να το λέω εδώ σαν κόλπο αυτό, τρίτο, που δεν το έχω γραμμένο, είναι ότι αυτό που βλέπετε εδώ, από τη στιγμή που έχω τη συνάρτηση μεταφοράς, ξέρω ουσιαστικά τι κάνει μία είσοδος και μία είσοδος που βάζω, τι σου παράγει από πάνω. Αφού έχω το νούμερο, άρα αρκεί να πάω να κάνω χιαστή και τελείωσε. Εντάξει. Βασικά δεν έχω το νούμερο, έχω μια συνάρτηση του ωμέγα. Που άμα βάλω ωμέγα ίσο με κάποιο νούμερο, θα βρω νούμερο κανονικό μηγαδικό. Ναι. Άρα πρακτικά, στην περίπτωση που έχω η μυτονοειδή διέγερση, αρκεί να ξέρω το ωμέγα πόσο είναι και μετά όλα τα υπόλοιπα 1, 2, 3. Είναι τόσο απλό. Που όμως χρειάζεται άσκηση, γι' αυτό και θα κάνετε και την άσκηση πράξη και τα σχετικά. Σύμφωνοι? Εντάξει. Οπότε εδώ αρχίζουν και μερικές παρατηρήσεις τώρα που είναι και το σημαντικό της υπόθεσης. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω την προσοχή σας. Έστω λοιπόν, με τα τρία αυτά βήματα μπορώ να λύσω για κάποιο ωμέγα. Συμφωνείτε? 100, 1500, ό,τι θέλω. Ναι, αλλά στον κόσμο γενικά, δεν έχουμε καθαρά ημίτονα. Μην κοιτάς που έφτιαξα ένα παράδειγμα με το αυτοκίνητο και καθαρά ημιτονική διέγερση του τιμονιού, με τις κορίνες στην αρχή. Δεν έχουμε συνήθως αυτά τα πράγματα. Συνήθως έχουμε συναρτήσεις, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση είναι περιοδικές. Δηλαδή, αυτό που έχει τη χρονική στιγμή τι ίσον 10, θα επαναληφθεί τη χρονική στιγμή 10 και 5, ας πούμε, την περίοδος, 15. Και στην 20, και στην 25, και στην 30, και στην 35 κλπ. Ναι. Δηλαδή έχει επαναληψιμότητα ουσιαστικά κάθε τι χρόνο. Και άρα το ωμέγα που, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο ωμέγα, είναι το 1 προς τα. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνεις στην περίπτωση. Γιατί αυτό, να μια συνάρτηση περιοδική, πρόσεξε. Φτιάχνω εδώ μια συνάρτηση περιοδική, αν μου πετύχει. Να ένα καθαρό ημίτονο. Αυτό επαναλαμβάνεται τώρα, επαναλαμβάνεται τώρα, επαναλαμβάνεται τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται τώρα, επαναλαμβάνεται τώρα, επαναλαμβάνεται τώρα. Ναι. Εντάξει. Να και μια συνάρτηση περιοδική, η οποία δεν είναι απαραίτητα ημίτονο. Όσο μπόρεσα, αλλά καταλαβαίνετε θέλω να πω, έτσι. Όσο μπόρεσα, αλλά καταλαβαίνετε τι έχω να πω, εντάξει. Λέω ότι αυτό θα έπρεπε να μοιάζει πάρα πολύ με αυτό, να το κάνω να μοιάζει, ορίστε. Θα ήταν πιο εύκολο να κάνατε κάτι σαν που σας δείχνω, έτσι. Ναι, αλλά αυτή η συνάρτηση έχει ένα ορισμένο όνομα και γι' αυτό υπάρχουν τύποι. Αυτή είναι η πυρηνοτή που μου δείχνεις. Εγώ θέλω κάτι το οποίο να μην έχει κάποιο όνομα. Άσχετο τελείως. Γι' αυτό και κάνω κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε ότι ανά τάφ δευτερόλεπτα επαναλαμβάνεται κάποια σημεία. Και αυτό μετά και το άλλο μετά. Καταλαβαίνει την περιοδικότητα. Καταλαβαίνει την περιοδικότητα. Με την άλλη θα ήταν πιο εύκολο. Ναι, θα ήταν πιο εύκολο με την άλλη. Απλά αυτό είναι πιο γενικό. Αλλά συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θα ήταν πιο εύκολο, όντως. Καταλαβαίνετε λοιπόν την περιοδικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνεις με μια τέτοια συνάρτηση που δεν είναι ημίτονο. Υπάρχει κάποια ανάλυση η οποία σου επιτρέπει να σπάς τη συνάρτηση αυτή τη γενική σε στοιχειώδεις συναρτήσεις ωμέγα, 2 ωμέγα, 3 ωμέγα κλπ.
Διότι αυτή εδώ περιέχει πολλές συχνότητες μέσα, έτσι. Δεν είναι ένα καθαρό ημίτονο, περιέχει πολλές συχνότητες. Εσύ μπορείς λοιπόν να αναλύσεις την περιοδική συνάρτηση σαν άθροισμα των πολλών συχνοτήτων ω. Συμφωνείτε, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν το ω η βασική συχνότητα είναι 100, μπορεί να αναλύσει σε 100, 200, 300, 400, 500 κλπ. Άρα, όλο αυτό το πράγμα εδώ, μη βλέπεις και μπλοκάρεις, ακολούθησέ με όπως περπατάω. Και θα δεις, θα γίνουν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ακούς φουριέ και μπαμ, πέφτω τα σύννεφα. Ακολούθησέ με όπως περπατάω. Έχεις μια συνάρτηση εδώ πέρα, η οποία είναι γενική. Εντάξει. Αυτό με αυτό επαναλαμβάνεται κάθε ωμέγα. Αυτό με αυτό επαναλαμβάνεται κάθε ωμέγα 1. Αυτό με αυτό επαναλαμβάνεται κάθε κάποιο άλλο. Ε? Κατανοητό τι λέω. Μπορεί να έχεις πολλές συνότητες μέσα. Δεν είναι μαθηματικό σωστό αυτό που λέω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε πώς αναλύω μια συνάρτηση περιοδική αλλά τυχαία, τυχαία λέγοντας όχι καθορισμένη ημίτονος, είναι ημίτονο ωραία, πώς την αναλύω σε βασικές ημιτονοειδείς συνιστώσεις ω, που έχουν συνότητα ω, 2 ω, 3 ω κλπ. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ακούω. Επαναλαμβάνομαι κάθε φορά, άμα μιλάω σε χρόνο, εννοώ το τάφ. Άμα μιλάω σε συνότητα, εννοώ το ωμέγα. Επαναλαμβάνεται κάθε ωμέγα, όχι, δεν είναι σωστό. Επαναλαμβάνεται κάθε τάφ. Οπότε αντιστοιχεί ένα ωμέγα, πόσο, ένα προς. Κάθε τάφ, όπως το λέει εδώ. Απλά εν τη ρήμη του λόγου. Λοιπόν, άρα αυτό το F του τάφ μπορώ να το σπάσω με κάποιον τρόπο σε απλές συναρτήσεις J ωμέγα T, 2 J ωμέγα T, 3 J ωμέγα T κλπ. Απάντηση είναι, μπορώ να το σπάσω έτσι, με την ακολουθία σειρά κατά τον κύριο που βλέπετε, η οποία είναι πόσων όρων, όπως κάνει και ο συνάδελφός σας, άπειρη. Είναι σειρά άπειρων όρων. Προφανώς στην πράξη δεν μπαίνει στους άπειρους. Στην πράξη κάπου συγκλίνει, υπάρχουν κριτήρια. Μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν μόλις φύγετε από εδώ να τσεκάρετε στο ίντερνετ Fourier series ή Fourier transform και θα σας βγάλει διάφορα ενδιαφέροντα sites που για μια φορά το ίντερνετ, για μια φορά, για πολλωστή φορά θα βοηθήσει να καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό. Αυτό λοιπόν εδώ που έχετε σαν περίεργη συνάρτηση, επαναλήψιμη όμως, μπορεί να σπάσει σε κομμάτια. Στο F0, στο F1 επί J ωμέγα-T, στο F2 επί 2 J ωμέγα-T, F-1 μείον J ωμέγα-T και ούτω καθεξής. Άπειροι όροι. Πάνε πάρα πολύ μέχρι το παράθυρο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το θέμα μόνο είναι πώς θα υπολογίσεις το F που βλέπεις εδώ πέρα κεφαλαίο κάθε φορά. Πώς υπάρχει ένας τύπος. Και ο οποίος τύπος άλλοτε τον βλέπεις από μείον π έως 2 έως π, άλλοτε τον βρήκα εγώ τώρα, σε αυτό που βάζω, από 0 έως 2π. Τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή, αν τσεκάρετε σε γνωστό site μαθηματικό, θα δείτε ότι είναι μείον π 2π. Από μείον π εδώ κάτω έως π εδώ πάνω. Ναι, μόλις κάνεις αυτό το ολοκλήρωμα, έχεις το συντελεστή για νι ίσον 1, οπότε μείον j ωμέγα t, έχεις το f1. Έχεις το f2, το f-1 και ούτω καθεξής. Ωμέγα t ή μείον ωμέγα t, δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Οπότε δεν είναι από το 0 έως το άπειρο που μπορεί να είναι η εξέταση, μπορεί να είναι και από το μείον άπειρο στο άπειρο. Μα έχεις άπειρους όρους από το μείον 1, μείον 2, μείον 1 εκατομμύριο έως το 1, 2, 1 εκατομμύριο. Άρα, άπειρους όρους. Πάρα πολλούς. Και εσύ θα κόψεις κάπου. Με κάποια κριτήρια. Απλά προσπαθώ τώρα να σας εξηγήσω λίγο τη συλλογιστική. Και δεν μου λες, εάν αυτή είναι εδώ, και αν δουλέψει και αυτό, εάν αυτή εδώ αναλυθεί σε πολλούς όρους, είπαμε άπειρους, αλλά πρακτικά κάπου κόβεις, ε? Άρα αναλυθεί σε όρους J ωμέγα T, E J ωμέγα T, E 2 J ωμέγα T, E 3 J ωμέγα T και ούτω καθεξής. Για τον κάθε ένα, και υπολογίσω και τα F κεφαλαία, ε? Για τον κάθε ένα ξέρω να δουλέψω στο σύστημα.
για το κάθε ένα EJ ωμεγα τι, E2J ωμεγα τι κλπ. Αστειεύεσαι, αυτό κάνουμε τόση ώρα. Ναι. Μόλις έχω βγάλει τη συνάρτηση μεταφοράς, θα βάλω ωμέγα ίσον και μιλάω για ωμέγα ίσον 10, μετά για ωμέγα ίσον 20, ωμέγα ίσον 30. Δεν έχω κάθε φορά τα μερικά αποτελέσματα, να το πω έτσι, για EJ ωμέγα τι 2, 3, μείον 1, μείον 2, μείον 3. Δεν έχω. Από εδώ. Άρα τι σου μένει μετά, να τα βάλω όλα μαζί και να πάρω το συνολικό. Δεν είναι έτσι. Γιατί, όπως είπα εδώ, έσπασα την είσοδο, δεν έχω πλέον U, έχω F. Και το έσπασα σε ένα κομμάτι, σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο, σε πέμπτο, σε άπειρα θεωρητικά, στην πράξη σε κάμποσα. Να το. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Μόνο εγώ το βλέπω. Πέστε, το βλέπετε. Άρα, αρκεί να εξετάσω τι παράγει το πρώτο κομμάτι, τι παράγει το δεύτερο, τι παράγει το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο κλπ. Να τα μαζέψω αυτά και με την αρχή της υπέρθεσης που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, να τα μαζέψω όλα μαζί στην έξοδο και έχω το αποτέλεσμά μου. Απλά πράγματα γιατί. Γιατί αρκεί να βρω το βασικό του βλάκι πώς δουλεύει και μόλις βρω το βασικό του βλάκι μετά μπορώ να χτίσω κάστρο. Δεν λέω ότι έτσι θα κάνετε στην πράξη. Δηλαδή, δεν λέω ότι, να και το σύνολο, αυτό που έλεγα μόλις τώρα. Δεν λέω ότι έτσι γίνεται γενικά, παίρνω μια καμπύλη, τη σπάω κατά φουριέ σε πολλούς όρους και κοιτάω κάθε όρος τι δημιουργεί και μετά το προσθέτω. Ναι. Εδώ είπα ότι έχω ένα F, το πρώτο, το β, το γ, το δ, το ε και από εδώ θα βγάλω ένα Y, λέει, το πρώτο, το B, το C, το D, το E και όλα αυτά τα προσθέτω, λέει, και βγάζω το συνολικό. Αυτό που ήθελα, δεν είπα. Αυτό είναι σχηματοποιημένο κάπως εδώ. Επιμένω στη λέξη σχηματικά. Σχηματικά πάνω απ' αυτή είναι η μέθοδος που σκεφτόμαστε. Αν ξέρω να δουλεύω με το ένα, το δουλεύω, το δουλεύω, το δουλεύω, το δουλεύω, το δουλεύω, βγάζω τα μερικά αποτελέσματα, τα προσθέτω και τελείωσα. Σχηματικά. Λέω ότι ως αποτέλεσμα επαλληλίας. Λέω λοιπόν ότι να μια καλή λύση για μια τυχαία καμπύλη εδώ που αλλιώς πώς να πάω να βρω τι μου παράγει κάθε φορά. Ναι. Τη σπάω λοιπόν σε στοιχειώδη και μετά προσθέτω τα στοιχειώδη. Προφανώς αυτό φαίνεται δύσκολο να το βάζεις, το κάνεις με το χέρι, αλλά μπορείς να το κάνεις και όχι με το χέρι. Καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Εντάξει. Αλλά πρέπει να ξέρεις ποια είναι η αρχή λειτουργίας, λες τι να κάνεις. Αν δεν ξέρεις. Άρα, έκανα εγώ μια γενίκευση. Είπα από το ημίτονο πάω σε κάτι πιο γενικό. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Ναι. Θαυμάσια. Να κάνω ακόμα μια γενίκευση. Δηλαδή, αντί να έχω μία συνάρτηση, εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας για να καταλάβετε την ιδέα. Αντί λοιπόν να έχω μία συνάρτηση περιοδική εδώ, δηλαδή μία συνάρτηση που επαναλαμβάνεται κάθε τάφ, μπορώ να έχω μία συνάρτηση οποιαδήποτε. Και όταν λέω οποιαδήποτε εννοώ θα έχει κάποιο σχήμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι περιοδική. Θα έχει δηλαδή εδώ πέρα, ας πω, ότι για U του TAF έχω τη συνάρτηση F του TAF εδώ, η οποία συνάρτηση F του TAF είναι, ας πούμε, αυτή. Κοίτα. Συνάρτηση ράμπας. Δεν επαναλαμβάνεται, τη βλέπεις να επαναλαμβάνεται. Ωραία. Και θέλω να δω από εδώ τι συνευχή θα βγει. Μήπως μπορώ να δουλέψω με τον ίδιο τρόπο ή μάλλον να βασιστώ στον τρόπο που δούλεψα στο Φουριέ και να δω αν μπορώ να πάρω κάτι που να μοιάζει με συνάρτηση μεταφοράς, τα τρία βήματα που λέγαμε, αλλά προφανώς ο Φουριέ πάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού πάει για περιοδικές. Υπάρχει κάποια εναλλακτική, το γράφει εκεί. Η εναλλακτική που υπάρχει
είναι ο μετασχηματισμός Laplace. Ό,τι γράφω μαθηματικός δεν είναι αυστηρό. Δηλαδή, οι μαθηματικοί θα μπορούσαν να πούν πολλά πράγματα για αυτά που γράφω τώρα. Το βασικό μου μέλημα είναι να καταλάβετε. Ναι. Όπως στο μετασχηματισμό Fourier που αναλύει την περιοδική, λέει σε πολλές, ωμέγα 2, ωμέγα 3, ωμέγα κλπ. Εδώ αναλύει την περιοδική σύμφωνα με τον μετασχηματισμό του Laplace, που είναι πάλι ένα μάζεμα, ολοκλήρωμα, αλλά αντί να έχεις ωμέγα τ που είχες στο Fourier, έχεις S επί τ τώρα. Προσοχή, το S είναι ένας μηγαδικός αριθμός. Δεν υπάρχει ευθύ ανάλογο στην πράξη. Το ωμέγα επί τ είναι μια γωνία, ως γνωστόν, έτσι, η γωνία του ημιτόνου. Αυτό εδώ, όπως βλέπεις, δεν είναι ακριβώς καθαρή γωνία, γιατί θα έχεις σίγμα επί τ, επειδή είναι S επί τ, θα είναι σίγμα επί τ, τι είναι αυτό, συν J ωμέγα τ, που είναι η γωνία. Άρα θα έχεις και κάτι και κάτι άλλο ακόμα. Δεν είναι μια καθαρή γωνία, να το πω έτσι, ναι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, σταματά εκεί. Εντάξει, δεν υπάρχει ευθεία, να το πω έτσι, κάποιο μέγεθος που να σας πω άμεσα εδώ πέρα έτσι ότι είναι. Εντάξει, θα το δεις σαν γενίκευση της περιπτώσεως με τη γωνία εδώ πέρα. Καλά είμαι εδώ. Άρα, τι κάνεις αυτή την πράξη, τι κάνεις αυτή τη φάση, συγγνώμη. Αντί να παίρνεις το μετασχηματισμό Fourier, ψέματα, τη σειρά Fourier της εισόδου, θα πάρεις το μετασχηματισμό Laplace της εισόδου. Τι θα σου προσφέρει αυτό? Α, αυτό που σας έλεγα. Πρόσεξες, το Fourier λοιπόν είχες σαν βάση, σαν βασικό τουβλάκι, J ωμέγα τ, δεν λέγαμε, το οποίο ήταν cos ωμέγα τ και J ημίτων ωμέγα τ, που είναι ένα ημιτονοειδές. Στο μετασχηματισμό Laplace έχεις A στη μείον S τ. Δηλαδή A εις τη μείον σίγμα συν J ωμέγα επί τ, E εις τη μείον σίγμα επί τ, επικώς όλο αυτό. Δηλαδή όλο το προηγούμενο πολλαπλασιαζόμενο από αυτό το εκθετικό. Αυτό το εκθετικό τι συμπεριφορά έχει αν το σίγμα είναι θετικός αριθμός? Αν το σίγμα είναι θετικός αριθμός, 3. Δεν είναι ε εις τη μείον 3 τ επί το ημίτονο? Δεν είναι έτσι? Κοίτα, να ένα ημίτονο που είναι το cos ωμέγα τ και J ημίτονο ωμέγα τ. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε? Και να και το, για το ίδιο διάστημα, να και το E εις τη μείον 3 τ. E εις τη μείον 3 τ ή E εις τη μείον σίγμα τ, όσο θες. Δεν είναι ένα νούμερο που όταν είναι τ ίσο με το 0 θα σου κάνει E εις τη μηδενική άσος και μετά θα πέφτει. Πολύ απότομα. Εκθετική. Εκφόρτηση πυκνωτή, καλή ώρα. Εάν πολλαπλασιάσει μπλε και μαύρο κάθε στιγμή, θα σου δώσει. Δεν θα σου δώσει μπλε και μαύρο αν πολλαπλασιάσει, λέω, κάθε χρονική στιγμή. Με καταλαβαίνεις? Να μια χρονική στιγμή. Τώρα με καταλαβαίνεις ακριβώς όμως, γιατί βλέπεις. Να μια άλλη χρονική στιγμή. Να μια άλλη χρονική στιγμή. Πολλαπλασιάζω τα νούμερα. Δηλαδή, για αυτή τη χρονική στιγμή πολλαπλασιάζω το κόκκινο αυτό και την τιμή του μαύρου και την τιμή του μπλε σε εκείνο το σημείο. Για αυτή τη χρονική στιγμή πολλαπλασιάζω το μαύρο και το κόκκινο και το μπλε εδώ πάνω που έχω σημειώσει πάλι στην χρονική στιγμή. Άρα, εδώ στην αρχή που έχει ένα είναι ακριβώς ότι και το ημίτονο. Μετά το ημίτονο εξακολουθεί να εξελίσσεται, αλλά πολλαπλασιάζεται κάθε φορά με ένα μικρότερο νούμερο που πέφτει, δεν είναι έτσι? Άρα τελικά θα πάρει κάτι τέτοιο, πρόσεξε. Και εδώ που προκαλέσετε με 0 είναι σχεδόν 0. Δεν είναι έτσι? Ένα ημίτονο λοιπόν που θα κάνει τι, θα φθίνει, που θα αποσβαίνεται. Δεν είναι έτσι? Αφού κάθε φορά το ημίτονο το μπλε το πολλαπλασιάζει και με το νούμερο το μαύρο που είναι όλο και μικρότερο. Τώρα εντάξει. Τώρα εντάξει. Κατανοητό δεν είναι? Πες. Μας χρησιμεύει αυτό το πολλαπλασιάζει. Όχι, δεν μας χρησιμεύει, προκύπτει. Προκύπτει. Το βασικό τουβλάκι εδώ ήταν τα ημίτονα. Μιας ωμέγα. Οπότε αν ήξερες να δουλεύεις για τη μια ωμέγα, πήγαινε στη δεύτερη ωμέγα, στη τρίτη ωμέγα κλπ.
Το βασικό του βλάκι εδώ δεν είναι το ημίτονο. Δεν είναι το ημίτονο λοιπόν. Είναι... Να το έχει στην μείον σίγμα τε, όπως το είπα εδώ πέρα. Οπότε αυτό που προκύπτει είναι ένα ημίτονο εδώ πέρα, το βασικό του βλάκι είναι ένα ημίτονο που σιγά σιγά αποσβαίνεται, μηδενίζεται. Πού σου χρησιμεύει αυτό? Μα αν είχες μόνο ημίτονο θα έπρεπε να έχεις την περιοδικότητα. Έτσι δεν είναι? Τώρα έχεις και μια υποψία περιοδικότητας και μετά από κάποιο συγκεκριμένο όριο η συνάρτηση στην πράξη μπορεί να υπάρχει το ημίτονο μέσα, αλλά δεν το βλέπεις, είναι πολύ μικρό. Άρα προσεγγίζεις και τις δύο περιπτώσεις. Και αν έχεις μια περιοδική και αν έχεις μια άλλη σαν και αυτή που δεν είναι περιοδική. Κατάλαβες? Έχεις ένα εργαλείο που κάνει όλες τις δουλειές. Άρα το βασικό του βλάκι εδώ ήταν το ημίτονο, το βασικό του βλάκι εδώ είναι το αποσβενήμενο. Αυτό που σταματάει σιγά σιγά να υπάρχει. Ξαναλέω, μαθηματικός όλα αυτά είναι πολύ στον αέρα που λέω τώρα. Αλλά είναι ένας καλός τρόπος για να καταλάβεις. Εντάξει, και να τα βάλεις στο κεφάλι σου στη σωστή σειρά. Και εάν το κάνεις αυτό, λέει, εάν το κάνεις αυτό και πολλαπλασιάσεις, κάνεις το μετασχηματισμό λαπλάς, εδώ αντί για ψι τζέι ωμέγα θα πάρεις το μετασχηματισμένο κατά λαπλάσιμα. Όχι ψι τζέι ωμέγα, αλλά κατά... κατά λαπλάς, όπως λέμε, όπου αντί για ψι τζέι ωμέγα έχουμε S. Ε? Άρα εδώ πέρα έχεις F του S, να το πω έτσι, και εδώ έχεις Y του S. Ενώ πρώτα εδώ πάνω είχες F του J ωμέγα, εδώ πέρα είχες Y του J ωμέγα. Κεφαλαίο. Εντάξει, βλέπεις τη διαφορά. Με την ίδια ακριβώς συλλογιστική, δεν έχεις πλέον J ωμέγα, έχεις το άλλο, την άλλη γλώσσα, τη γλώσσα του Λαπλάς, που είναι το S, το αφηρημένο αυτό. Όταν θα φτάσει στο τέλος, υπάρχει τρόπος, θυμάστε με τον J ωμέγα, υπήρχε τρόπος για να πάω πάλι στον χρόνο, το μηγατικό κομμάτι, το φανταστικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει ο αντίστροφος μετασχηματισμός Λαπλάς, που είναι πάλι ένα ολοκλήρωμα, αλλά δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα, γιατί έχουμε πίνακες που μας τα δίνουν όλα, πρακτικά. Ό,τι μαθηματικά θες. Άρα τελικά, έκανα την ιστορία για τις περιοδικές, έβγαλα τρία βήματα. Ξέρεις, πάω στο J ωμέγα, δουλεύω, βγάζω κάτι στο J ωμέγα και ξαναπηγαίνω στον χρόνο. Τώρα κάνω το ίδιο πράγμα για οποιαδήποτε. Πάω στο S, παράκαμψη, δουλεύω, βγάζω και μετά με τον αντίστροφο πηγαίνω πάλι πίσω στον χρόνο. Ναι, βλέπετε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά για διαφορετικές χρήσεις. Κατανοητό? Θα τα δούμε αναλυτικά, απλά δίνω τώρα την αίσθηση. Και θα μου πεις, μπορεί με το μετασχηματισμό Λαπλάς να πάρεις, θυμάσαι εδώ, ξεκίναγες με J ωμέγα, έφτασε J ωμέγα και η διαφορική γινόταν τη σχέση? Αλγεβρική. Γινόταν αλγεβρική. Έτσι σας πληροφορώ ότι με το Λαπλάς μπορείτε να κάνετε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά για πολλές διαφορετικές, άλλες και μη στανταρισμένες συναρτήσεις εισόδου. Δηλαδή, πηγαίνοντας από εδώ, εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Λαπλάς, περπατάς στο πεδίο τώρα, όχι τζόι ωμέγα πλέον, αλλά στο πεδίο Λαπλάς. Εδώ πέρα από διαφορική εξίσωση γίνεσαι αλγεβρική. Οπότε παίρνεις αυτό εδώ και μετά με τον αντίστροφο Λαπλάς θα πάρεις αυτό που σου έλειπε. Ακριβώς όπως κάναμε και πριν, μόνο που αλλάζει, με την ίδια λογική, μόνο που αλλάζει λίγο τα εργαλεία. Προσοχή, για να πας από εδώ, εδώ με πίνακα, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, και για να πας από το Λαπλάς στο απλό, πάλι με πίνακα. Άρα το μόνο που σου μένει είναι να ξέρεις να κάνεις πράξεις με αλγεβρικές συναρτήσεις. Όπως πρώτα έπρεπε να ξέρεις να κάνεις πράξεις, το RL, με αλγεβρικές συναρτήσεις. Πρακτικά λοιπόν,